Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, είμαστε όλοι πολύ καλά. Το βίντεο θα βγάλουμε ένα Q&A με το φίλο μου το Σταύρο, το βάζω εδώ στο βίντεο. Και καταρχάς έχει Instagram, όσοι δεν τον έχετε κάνει follow, τι περιμένετε, βάζω το βίντεο, πηγαίνετε κάντε τον. Και είναι και αν θέλετε και εμένα μάγκες για να μαθαίνετε για την καθημερινότητά μου, κάντε μου όλοι ένα follow εδώ, είναι στην οθόνη του, το πετάω τέλος πάντων, το name μου. Και εμείς θα τα πούμε, πάμε στο βίντεο. Παιδιά, νομίζω ο Σταύρος είναι ήδη κάτω από την οικοδομή μου, γι' αυτό τι περιμένουμε, πάμε να τον πάρουμε και να γυρίσουμε το vlog. Και ναι, εδώ περιμένοντας στο κολασανσέρ να έρθει. Και ναι, επιτέλους ήρθε το σανσέρ. Πάμε, μπουκάρουμε για να το βρούμε. Ισόγειο. Μάγκες μου, το κανάλι το έχω περιγραφεί. Και το insta του Βόρη, παιδιά, το name του. Όλοι follow insta KYT. Και ναι, πάμε στο βίντεο. Και ναι, εδώ είναι μάγκες. Με περίμενε πως και πως, επιτέλους. Έλα ρε Σταύρο, εδώ είναι το παιδί. Όλοι follow, όπως είπαμε, insta όλοι. Ο πρόεδρος. Μάγκες, έγινα πρόεδρος. Ακόμα είναι. Παραμένει. Πώς γκα χασίλ μπικίναν άκου για. Κάσι νιλάι γκάις. Και μάγες, πάμε τώρα για να γυρίσουμε το Q&A. Εδώ ο αδερφός μας ρωτάει ποια μεγάλη ομάδα θα ήθελες να αντιμετωπίσει ο Πανσεραϊκός όταν παίζει Ευρώπη. Ποια ομάδα θα ήθελες να σπάω να... Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά... Πίσω. Όχι κάπου. Κοίταξε, επειδή έχουν φύγει πολύ μεγάλοι παίκτες από το άθλημα, δηλαδή οι παλιές γενιές που λέμε, αυτή τη στιγμή θα... Μάγκες, εκεί μας χαιρετάνε από κάτω. Και παιδιά, κάπου εδώ να σας πω ότι το βίντεο δεν αποθηκεύτηκε, πως Στράβος είπε, και στο βίντεο τέλος πάντων είπε την Manchester City. Και ναι, άραγε πάμε στο επόμενο, γιατί είναι, πάμε. Αδερφός εδώ λέει προβλέπεις για πρωταθλητές και ομάδες. Πάντως τώρα ο Λεβαδιακός σίγουρα βγαίνει έξω για την έρευνα. Ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός είναι αυτή η άξιστη ομάδα. Πανατολικός. Πανατολικός και Λεβαδιακός. Παιδιά, εγώ κατά τη γνώμη μου Λαμία θα βγει, δεν ξέρω. Συγκεκριμένα συνέχεια χάνει, άρα και ναι. Έξω αυτή θα βγει σίγουρα. Αυτή ήταν η γνώμη μου. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Και παιδιά, ο αδερφός μας εδώ λέει προβλέπεις πώς θα πάει η χρονιά για το Πανσεραϊκό. Για πες μας εδώ Σταύρο λίγο. Κοίταξε, θα πω ένα πράγμα. Άμα Πανσεραϊκός πέσει, ξέρεις τι θα κάνω. Και θα σου πω μετά για προβλέπεις. Για η επόμενη ερώτηση τελικά βρήκα είναι από το φίλο μου εδώ, τον Titan, σε λατρεύω αδερφέ, να ξέρεις. Λοιπόν, από ένα παιχνίδι. Κάνω τη γλώσσα μου! Από ένα παιχνίδι τέλος πάντων είναι. Και εδώ ρωτάει αν ο Σταύρος έχει γκόμενα. Για πάμε να δούμε λίγο το βίντεο εδώ πέρα. Γεια σας. Και παιδιά, κάπου εδώ σταματάω για να πω ότι είχα τραβήξει ένα βίντεο. Είχαμε τραβήξει μαζί την ερώτηση να τη λέει και δυστυχώς κάπως βίστηκε. Ζητάω ένα συγγνώμη στο φίλο μου, αλλά ναι, τέλος πάντων πάμε στο συμβίβημα. Πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Για να κλείσει το βίντεο, 6 χρόνια. 6 χρόνια, τι 6 χρόνια. Τα είχαμε. Τα είχατε 6 χρόνια, τα είχαν 6 χρόνια εδώ μάγκες. Εδώ με την κοπέλα, δεν ξέρω τώρα. Και ναι. Παιδιά, μεγάλη συναχώρια μπορώ να σας πω. Αυτό ήταν το βίντεο, γιατί. Για κάποιο λόγο, χωρίς λόγο, τα βίντεο μου σβήστηκαν από τη συλλογή. Δεν ξέρω, μπορεί να έγινε κάτι και να μου σβήστηκαν, αλλά ναι. Από ό,τι βλέπετε εδώ και νέο κούρεμα, new style. Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αλλιώς είχε βγει 5 λεπτά, αν υπήρχαν και τα άλλα. Ναι, αυτό το βίντεο μισάς, αν σας βάλετε όλοι ένα like στο βίντεο, μία εγγραφή κάτω στο κανάλι και στου Σταύρου βέβαια. Εδώ το κανάλι στο YouTube. Και το insta του βέβαια εδώ στην οθόνη. Και ναι, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye, μάγκες.